Πάμε. Πού πάμε βασικά? Δανίδη, ναι. Πώς θα λένε τον Μπελεκάνο, πέτω Παύλη πάνω. Και θα μείνουμε σε ένα λούξιο ξενοδοχείο. Από ποιον το μάθαμε αυτό? Από το Χριστάκο τον Περιοδέο. Έταξε πριν, πριν Μανώδου. Εν τω μεταξύ, νησί με πιο πολύ κίνηση από το κέντρο της Αθήνας. Έχετε ξαναδεί? Εδώ, Μύκονος, μόνο. Τίνος είσαι. Κάτα λίγο. Με το μαλλί έτσι είσαι Κύπριος. Αν είναι Κυπριός. Μήκανας. Αφού φτάσαμε στο ξενοδοχείο, μας έπιασε μία κούραση. Τι να σας λέω τώρα, πολύ κούραση. Και λέμε, έχουμε πιει δύο καφέδες. Τι να κάνουμε για να ξεκουραστούμε? Πάμε να πιούμε και ένα τρίτο. Και ποιος είναι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να πιεις καφέ? Λέγομαι Γιώργος Καφετζής. Είμαι εδώ κάτοικος του νησιού στη Μύκονο, ερωτικός μετανάστης εδώ στη Μύκονο και είμαι αντιπρόεδρος στο Γρυπάριο Πολιτιστικό Κέντρο στον οργανισμό Γιώργος Αξιώτης. Εγώ ξέρω ότι ασχολείσαι με τα κοινά, ότι έχεις ενεργό ρόλο στην κοινωνία της Μυκόνου και ότι έχει αντίκτυπο η δράση εδώ πέρα, όχι μόνο στο να δοθούν κάποια αγαθά σε συνανάπηρους πολίτες μας, αλλά και στο να αλλάξει το νησί. Η αλήθεια είναι ότι έχω μια πάρα πολύ καλή επαφή με τον Δήμαρχο, τον Κωνσταντίνο τον Κουκά. Μαζί με τον Δήμαρχο και μια ομάδα έχουμε καταφέρει και έχουμε κάνει προσπάθειες να ξεκινήσει το νησί να αλλάζει και σαν ιδέα, αλλά να γίνουμε και ένα νησί αμαία friendly στα επόμενα χρόνια, όσο μπορούμε, με τις δυσκολίες μας βέβαια. Αλλά πιστεύω ότι τα καταφέρνουμε και είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Ξεκινώντας από θέσεις αμαία, σύντομα με κάποια αναβατόρια σε τουριστικά σημεία που θα μπορεί ο κόσμος να έχει περισσότερη πρόσβαση, μαζί με τα σιτράκ βέβαια που θα γίνουν περισσότερα, αντί για 3 θα γίνουν 4 ή 5, σιγά σιγά. Επόμενη στόχη είναι το πιο δύσκολο πράγμα, είναι αυτό που λέγαμε και πριν, η ευαισθητοποίηση και η συνέστηση του κόσμου σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα και να αλλάξουμε λίγο τα δεδομένα των στερεότυπων που υπάρχουν γύρω από την αναπηρία. Το εμπόδιο δεν είναι να πείσεις το Δήμο σου να σου φτιάξει 4, 5, 10, 20 θέσεις για πάρκινα μέα. Το εμπόδιο είναι να πείσεις τους συμπολίτες σου μετά από ένα χρόνο, δύο, ότι πρέπει να το σεβαστούν και να μην παρκάρουν εκεί. Αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και που κανόνισες τη φιλοξενία στους καμαράδες, που είναι πολύ δύσκολο να βρούμε στην Μύκονο κάτι αυτές τις μέρες. Και ευχαριστούμε και τον Άλεξ που μας έφερε σε επαφή. Θα κρατήσουμε επαφή και τώρα πάμε να προχωρήσουμε να δούμε την υπόλοιπη Μύκονο. Εύχομαι να περάσετε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε, που μας δίνετε ακόμα ένα βήμα από τη σελίδα σας. Καλαμπανάκι θα κάνουμε, παιδιά, στην Μύκονο. Πάμε. Καλαμπανάκι. Φύγαμε. Πολύ αστείο το παιδί αυτό. Πού είμαστε και τι κάνουμε? Μύκονος! Είμαστε στην κουζίνα, στον Όρνο. Ο άρχοντας, ο Γιώργος, ο καφεντζής μας έχει φέρει εδώ πέρα. Πρώτη φορά στις Κυκλάδες νιώθω ότι έχανα τη ζωή. Έχανα τον παράδεισο. Θα μπούμε για μπανάκι. Ο χρησικός είναι φλόρος ολικής αλέσεως. Και κρυώνει γιατί είχε βοριά, μωρέ. Αλλά εμείς με χριστάρα δεν κολλώνουμε ποτέ, δεν κολλώσαμε ποτέ. Και θα μπούμε να δώσουμε πόνο στα δροσερά αντρά της Μυκόνου και να κάνουμε πολύ καλή εντύπωση στους υπόλοιπους θαμώνες και στις υπόλοιπες θαμώνησες. Ο μεγαλύτερος σύλλογος ποδοσφαιρικός της Θεσσαλονίκης φοράει άσπρα και μαύρα ρούχα. Ο καλύτερος οπαδός του είναι αυτός που βγαίνει αυτή τη στιγμή από τη θάλασσα και άφησε το στίγμα του. Ha 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 ha
Μαλάκα, συνηθίζεται ρε μαλάκα. Μαλάκα, έχω μείνω ρε. Μαλάκα, έχω μείνω ρε. Πώς ήταν Σπυράκο μου? Μαλάκα. Μην βιάσεις, μην βαράζω με να πηθαίνω. Αυτό το σοτ είναι εμείς που θα βρει πάλι. Θα μου ψηλά ψηλά έτσι να δούμε. Κούτσες παντού. Και τώρα θα παρακολουθήσετε κάποια πλάνα από την υπέροχη και γραφικότατη Μύκονο, στα οποία έχουν αφαιρεθεί με τη μαγεία του μοντάζ τα 1 εκατομμύριο άτομα ανά τετραγωνικό μέτρο. Και αφού έδυσε ο ήλιος και ανέτειλε το φεγγάρι που έκανε βόλτα στις αγάπης μου την πόρτα, εξερευνήσαμε τα ευρύχωρα και επίπεδα σοκάκια της Μυκόνου. Έλα, εγώ είσαι Μυκόνος! Κάναμε 52 χιλιόμετρα και 45 ώρες για να δούμε ένα ηλιοβασίλεμα και μια θέα και θα μπορούσαμε απλά να πάρουμε μια ζωγραφιά σαν αυτή εδώ και να τελειώνουμε. Δηλαδή δεν ξέρω. Επίσης έχουμε χάσει τον Βαβαρό και τον Χριστάκο και τον Πέτρο, έχω μείνει μόνος μου με την κάμερα και δεν ξέρω, δεν θέλω να πιω τίποτα, τίποτα. Χαίρετε, έχετε δει έναν άπειρο μήπως κάπου? Από εκεί, από εκεί. Πού είναι, από εκεί? Από εκεί, από εκεί. Αυτά. Παρένθεση. Μαντέψτε ποιοι κλειδωθήκαν έξω από το δωμάτιό τους χθες το βράδυ. Οι κάμερές μας. Μαντέψτε πού κοιμηθήκανε. Στο πάτωμα. Μαντέψτε ποιοι αργήσαν να φτάσουν στο πλοίο το πρωί. Όλοι μας. Δεν αγχωθήκαμε όμως, γιατί έχουμε το Ferry Hopper App και το Track Your Ferry. Που τι κάνει ρε Σπύρο? Που μας δείχνει πού είναι το πλοίο, σε πόση ώρα έρχεται και πού πάει. Και μετά, ξέρω εγώ, κάπου είναι η Ξαντορίνη, λογικά. Νάτε. Εδώ. Οπότε δεν αργήσαμε πολύ. Είμαστε κομπλέ. Μη μένετε έξω από το δωμάτιό σας. Έχετε τα κλειδιά μαζί. Διακόσια στροφή και με φορτάνε στα κάτω. Φτάσαμε λοιπόν στη Σαντορίνη, όπου μας περίμενε η ξεναγός Παύλα οικοδεσπότριά μας για να μας πάει στη βίλα που θα μείνουμε. Βασικά δεν είναι βίλα, είναι τροχόσπιτο. Τι? Θα μείνουμε όντως σε τροχόσπιτο? Και από ποιος που είναι αυτό προσβάσιμο? Εντάξει, τουλάχιστον θα είναι πάνω στον δρόμο, οπότε θα φτάσουμε εύκολα. Είμαστε Σαντορίνη και έχουμε έρθει να μείνουμε στο τροχόσπιτο το όμορφο που είδατε. Σπέρα. Και έχουμε κολλήσει στο χώμα εδώ. Και μάλλον εδώ πέρα θα τη βγάλουμε κιόλας, μην νομίζεις. Κάποιοι θα κοιμηθούν αμάξι. Εγώ μάλλον. Μπορεί και να μην φύγουμε κιόλας. Ναι, μπορεί να μείνουμε για πάντα σαν το Ρήνη και να κάνουμε... Ένα δεύτερο τροχόσπιτο. Ναι. Αλυσάνετα, μην το σκοτώ. Έλα. Δώσε λίγο, Θα αδειάσουμε το αμάξι, να πέσει λίγο το βάρος, καταλαβαίνετε. Μπας και καταφέρουμε να κάνουμε όπιστε, να παρκάρουμε εκεί. Μπορεί να το αφήσουμε και εδώ πέρα. Μπορεί για πάντα να μείνει εδώ. Τώρα πώς θα φτάσουμε από εδώ ή από εκεί, εκεί. Εγώ είμαι συλλησμένος στο γκαράζ. Εγώ όχι. Να μένω μέσα στο αμάξι. Γρηγόρη, θα μιλάς όταν σου δίνω το μικρόφωνο να μιλάς. Εντάξει. Η διαφορά ποια είναι, αυτή είναι η διαφορά? Ναι, είναι κατεύθυνση λέγεται. Μάλιστα. Δείξε λίγο, σε παρακαλώ πολύ, το αμαξί για τον Γρηγόρη που ίσως που είναι κάτω. Ρε παιδιά, συγγνώμη το σπίτι σας έχετε φέρει, πέρασε με. Συγγνώμη κιόλας. Στις 10 μέρες ταξιδεύουμε, 15. Μαγευτική σαν το είναι, μαγευτική. Τρία, δύο, ένα, πάμε! 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 Πάμε!
Όλα καλά, εντάξει. Το 50% έγινε, το άλλο 50% είναι πως θα στάσουμε από εκεί εδώ. Θα κάνω μια δήλωση. Ό,τι δείτε σε αυτό το επεισόδιο είναι όλα στημένα. Για αρχή το μισό επεισόδιο έχει παιχτεί ήδη, ρε μαλάκα. Είναι όλοι ηθοποιοί. Και ο σκύλος. Κάντε subscribe, like, καμπανάκι. Αφού λοιπόν ξεκολλήσαμε το βαν, πήγαμε να δούμε το πιο γραφικό πράγμα στη Σαντορίνη. Το ηλιοβασίλεμα. Επειδή όμως όλο το budget για την αφαίρεση λαοθάλασσας μέσω μοντάζ καταναλώθηκε στη Μύκονο, αποφασίσαμε να μην πάμε στην καλτέρα, αλλά κάπου αλλού. Χριστάκο, πιάσε λίγο το χέρι μου. Και πέρασε το πάνω του πάλι. Έλα πιο κοντά. Γρηγόρη μου, τι έχεις? Έχω ζαλιστεί λίγο από τον καφέ που έχω πιει. Και έχουμε φτάσει πέμπτη μέρα ταξιδιού. Και έχω αποδεχτεί πλέον ότι τα ρούχα που έχω φέρει είναι πολύ λάθος. Συμφωνώ. Πέρα από το στυλιστικό κομμάτι. Καλά, αυτό εντάξει, δεν γλιτώνω. Έχει έξω 20 βαθμούς και 7 μποφόρ. Και 5 λεπτά να κάτσω έξω. Νιώθω λες και έχω βγει Ισλανδία με το σόβερο. Να σε ζητάνε εγώ. Ευχαριστώ, Σπυριακό μου, πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι θέα από πίσω. Έχουμε κάτσει λίγο σαν, σαν να είμαστε σε drive-in cinema. Drive-in cinema. Drive-in cinema, είμαι τόσο παλιό, είμαι τόσο boomer. Ο Χρήστος Πέτρου κάνει TikTok παράλληλα. Ο Χρήστος Πέτρου πάντα κάνει TikTok. Είσαι το κύριο του TikTok. Μαλάκα, ποιος τον είπε κύριο αυτό, ρε, αν είναι δυνατόν, κοίτα φάτσα. Η φαν του. Το παιδί που με είπε κύριο. Το παιδί που τον είπε κύριο. Ρε μπρο. Ρε μπρο. Τι κύριο. Τι κύριο. Είπαμε. Αλλά... Σαν με κοιτάς. Ήλιο βασίλεμα τα μάτια σου. Φωτιά. Ουρανέ. Ποιο κινητό έπεσε. Ποιο κινητό. Αντός πέρα την πλάκα, άμα θες να αποφύγεις το μπούγιο της Καντέας και θες να δεις ήλιο βασίλεμα από εφή της Ηλίας, έρχεσαι με αυτοκινητάκι εδώ, κάθεσαι και μέσα, με τσαγάκι, ζεστό καφέ. Τσαγάκι, ζεστό καφέ. Λες και είσαι καπενίσι, μαλάκα. Όχι καφέ και τζαλίζει. Παιδιά, καφέ ζαλίζει, όχι καφέ. Τσαγάκι μέντα. Και απολαμβάνεις ήλιο βασίλεμα. Αν έχεις και αναπηρεγκαλιά μαζί, είναι ακόμα καλύτερα, παιδιά. Απλά φυσάει λες και στην Μύκονο. Άκλα αυτός πήγε. Εγώ δεν θα έρθω, παιδιά. Και εμένα. Ρε, παιδιά. Γαμώ το σπίτι μου. Φτάνει αγούρι. Αυτό είναι το κρεβάτι σου για σήμερα. Το ξέρεις, έτσι. Έχω κάνει πολύ χειρότερα, βασικά. Όταν είσαι πολύ χειρότερα. Ναι, είχα τέτοιες κοιλιές μπροστά μου. Όχι, μην το δείχνεις αυτό. Θα φάμε μπαν. Βραδάκι Σαντορίνη και τσιπουράκι με θέα ταινία. Αλλά όχι, έπρεπε να μας το χαλάσει η γιαγιά που κρύωνε. Να μην πιω εγώ ένα τσίπουρο σαν άνθρωπος. Τέλος πάντων, δώστε μου μισό λεπτάκι. Μια ζεστή γιαγιά είναι μια χαρούμενη γιαγιά. Μαλάκα! Δεν φοβάμαι. Φτάσαμε στη Νία. Κάναμε κομμάτι το κατέβασμα. Κάτω κεφάλι μπροστά, αγόρι μου. Πώς θα ανέβουμε εδώ, ρε μαλάκα? Δεν υπάρχει δεν μπορώ. Υπάρχει δεν θέλω. Μόλις ήρθαμε σε ένα πολύ ωραίο και γραφικό εκκλησάκι και θα κάνουμε μια φωτογράφηση εδώ με τα ρούχα της σελίδας και τη σημαία. Ναι. Πάω αλλού. Σαντορίνη, κάτσε να δούμε. Είμαστε οι Cool Clips παρέα με την Μπάλε Πότε, ψυχολόγο του Συλλόγου Περπατώ, τη Σοφία Γρακατσέλη. Δεν θα συστήσω όλο τον τίτλο. Όχι. Είχα μεγάλο πρόλογο κάθε φορά για τη Σοφία. Έλα, δεν θα πεις τίποτα.
Η Σοφία είναι ψυχολόγος, performer, τραγουδίστρια, χορεύτρια. Και τίποτα από όλα αυτά. Και τίποτα από όλα αυτά. Και μια ενέργεια σκέτη. Μας φιλοξενεί στο εξαιρετικό τροχόσπιτό της, μαζί με τον Πέτρο, την Τρούφα, τη Σίντι και άλλα 65 ζώα. Λοιπόν, Καρκατσέλη, πάμε κατευθείαν στο ψητό μου, κάνουμε από τον ήλιο. Πώς βρέθηκες στη Σαντορίνη? Να πω πρώτα ότι ήταν ένα από τα νησιά που δεν είχα σκοπό να πατήσω το πόδι μου ποτέ, λόγω αυτής της άκρατης έτσι, τουριστικότητας. Τελικά βρέθηκα στη Σαντορίνη γιατί ήρθα να επισκεφτώ τον Πέτρο, με τον οποίο μπαίνουμε μαζί σε αυτό το τροχόσπιτο, και ερωτεύτηκα αυτό το νησί. Και κάπως διαπέρασα το επίπεδο αυτής της άκρατης τουριστικότητας και ένιωσα την καρδιά του ηφαιστείου. Όλο αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ πέρα, κάποτε ήταν ένα στρογγυλό νησί με το ηφαίστειο στη μέση. Και μετά από αυτή την έκρηξη λοιπόν και την κατέρρευση του ηφαιστείου μέσα στη θάλασσα... Πότε έγινε η αυτή? Το 1600 π.Χ. Βλέπουμε όλο αυτό τον τεράστιο κρατήρα που λέμε καλντέρα. Βρισκόμαστε στη Νία, που είναι ένα πολύ όμορφο σημείο να δεις, αν ξέρεις τι ώρες να κυκλοφορείς εδώ πέρα, γιατί όταν μιλάμε για ένα τόσο τουριστικό νησί, χρειάζεται να ξέρεις τι ώρες κυκλοφορείς. Και αυτό είναι νωρίς το πρωί, και αν σας αρέσει η Ανατολή, είναι ό,τι καλύτερο, ή μετά το Ιωβασίλεμα. Από εδώ που πάμε, ρε. Όλη ευθεία, όλη ευθεία. Εντάξει, κάτσε, έρχομαι. Πάμε. Ρε, έχεις καλή. Δεν μας νοιάζει, είπε χώρα. Ωραία εδώ, Τέλεια, είναι, τέλεια είναι. Τι θες? Πέρας. Τα λέμε, γεια! Αυτό λοιπόν ήταν το ταξίδι μας στη Μύκονο και στη Σαντορίνη. Πέρα από τις κακουχίες, είδαμε πολύ όμορφα μέρη, γυρίσαμε δύο από τα πιο γνωστά νησιά παγκοσμίως και για ακόμα μια φορά συζητήσαμε με πολύ ενδιαφέροντα άτομα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Και μην ξεχνάτε, μια ζεστή γιαγιά είναι μια χαρούμενη γιαγιά.